Γεια σας, αυτό είναι το 22ο μάθημα εκμάθησης SQL Server για αρχάριους. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε κάποιες built-in συναρτήσεις που επιστρέφουν stream και τις χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Στον SQL Server υπάρχουν δύο ειδών συναρτήσεις, οι user-defined συναρτήσεις και οι συναρτήσεις συστήματος. Σήμερα θα δούμε κάποιες από τις συναρτήσεις συστήματος που επιστρέφουν stream, τις οποίες χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Για να δούμε τις συναρτήσεις συστήματος, πάμε στο Programmability, Functions, System Functions, όπου εκεί βλέπουμε όλες τις συναρτήσεις συστήματος σε κατηγορίες. Οπότε, αν θέλουμε συναρτήσεις συνόλο, μπορούμε να πάμε στις Aggregate Functions, όπου βλέπουμε τις συναρτήσεις count, max, sum κτλ. Αν θέλουμε κάτι που να έχει σχέση με χρόνο, μπορούμε να πάμε στο date and time functions, όπου υπάρχει η day, get date, month και άλλες. Και σήμερα θα δούμε τις string functions, όπου για αρχή θα δούμε τη συνάρτηση ASCII. Η ASCII επιστρέφει τον κωδικό ASCII του χαρακτήρα που της δώσαμε. Κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύεται από ένα κωδικό στον πίνακα ASCII, τον οποίο αντιλαμβάνεται ο υπολογιστής για να τον τυπώσει. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτή τη συνάρτηση, παίρνουμε τον κωδικό αυτού του χαρακτήρα. Οπότε, γράφοντας select ASCII, βλέπουμε ότι θέλει ένα expression με ένα χαρακτήρα και επιστρέφει ένα integer. Αυτό μπορούμε να το δούμε και εδώ, βλέποντας τις παραμέτρους της. Οπότε, βάζουμε εδώ ότι θέλουμε τον κωδικό του α κεφαλαίου. Θα δούμε ότι μας επιστρέφει το 65. Τώρα, αν βάλουμε πολλαπλά γράμματα, αυτή η συνάρτηση παίρνει μόνο ένα χαρακτήρα, αλλά δεν χτυπάει. Μας επιστρέφει το κωδικό του πρώτου γράμματος. Δηλαδή, αν εδώ του βάλουμε BC, θα μας επιστρέψει το κωδικό του B, που είναι το 66. Και υπάρχει και η συνάρτηση CAR, την οποία χρησιμοποιούμε επίσης αρκετά συχνά, η οποία κάνει το αντίστροφο. Της δίνουμε τον κωδικό ASCII και μας επιστρέφει ποιος χαρακτήρας είναι. Δηλαδή, αν γράψουμε εδώ select CAR του 66, θα μας επιστρέψει το B. Αν τώρα θέλουμε να τυπώσουμε π.χ. την ΑΒ, μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο συναρτήσεις με ένα while. Οπότε θέλουμε μία μεταβλητή, παπάκι pointer ας πούμε, ο οποίος θα είναι ο μετρητής. Θα τον σετάρουμε στο ASCII code. Του α και θα πούμε όσο ο pointer είναι μικρότερος ίσος του ASCII code του z, θα μας τυπώνει το char του pointer και θα αυξάνει τον pointer κατά 1. Βάζουμε και το set. Οπότε, τρέχοντας αυτό, θα δούμε ότι μας τυπώνει την αβ. Και αν θέλουμε όλα τα μικρά, αρκεί να κάνουμε αυτό. Και αν θέλουμε όλους τους αριθμούς, λέμε από το 0 μέχρι το 9 και μας τυπώνει όλους τους αριθμούς. Η επόμενη συνάρτηση που θα δούμε είναι η L-trim, η οποία αφαιρεί τα κενά στο αριστερό μέρος του κειμένου που δώσαμε. Αν έχω δηλαδή ένα κείμενο με αυτή τη μορφή, θα τυπώνεται κάπως έτσι. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε την L-trim, θα αφαιρέσει τα κενά που υπάρχουν πριν από το κείμενο. Κατά τη στοιχεία υπάρχει και η R-trim,
η οποία αφαιρεί τα κενά στο δεξί μέρος του κειμένου, όπου αν πούμε αντίστοιχα select hello με κάποια κενά, και για να το δούμε καλύτερα μπορούμε να βάλουμε δίπλα ένα προσθέτη και ένα hi. Οπότε βλέπουμε ότι έχει κενά ενδιάμεσα. Και τώρα, αν βάλουμε την R-trim, θα αφαιρέσει τα κενά μετά από το hello. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην πράξη αν έχουμε ένα πίνακα σε αυτή τη μορφή, όπου το name έχει χαλάσει. Μπορούμε να τον καλέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, select ID, ltrim name, as name, gender, department ID, from table employee. Και βλέπουμε ότι τρέχοντάς το, η στήλη name έχει διορθωθεί. Οι επόμενες συναρτήσεις που θα δούμε είναι η lower, η οποία μετατρέπει όλους τους κεφαλαίους χαρακτήρες σε μικρά, και η upper αντίστοιχα μετατρέπει όλους τους μικρούς χαρακτήρες σε κεφαλαία. Πάμε να τις δούμε. Λέμε select lower hello το οποίο θα μας επιστρέψει το hello σε μικρά και αντίστοιχα το select upper αν του δώσουμε ένα hello σε μικρά θα μας το επιστρέψει σε κεφαλαία. Στην ίδια λογική λειτουργεί και η συνάρτηση reverse, η οποία αντιστρέφει το κείμενο. Δηλαδή, αν πούμε select reverse hello, θα μας επιστρέψει πρώτο το O και τελευταίο το H. Τέλος, θα δούμε τη συνάρτηση len, η οποία επιστρέφει το άθροισμα των χαρακτήρων του κειμένου που δώσαμε, χωρίς να υπολογίζει τα κενά μετά το τέλος της λέξης. Οπότε λέμε select len hello, μας επιστρέφει 5 γράμματα, και αν του δώσουμε το hello με κάποια κενά στο τέλος, θα ξαναεπιστρέψει 5 γράμματα. Αυτά από το 22ο μάθημα, στο οποίο είδαμε κάποιες από τις συναρτήσεις συστήματος που επιστρέφουν string.